Ιδιαίτερα ενοχλημένος, αλλά και δρυμύτατος στην κριτική του, απέναντι στο δήμαρχο Καβάλας Κωστή Σιμιτσή, ήταν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την απόφαση του δημάρχου να μην παραχωρήσει την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνάντηση με τους εργαζομένους στο Δήμο, αλλά και τη χθεσινή παρουσία μεγάλης αστυνομικής δύναμης στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Τσίπρας εκφράστηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς για αστυνομοκρατούμενο Δήμο, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος υποστήριξε πως είναι προσβολή να εισβάλλει κάποιος, ακόμη και αρχηγός κόμματος, στην αίθουσα, δίχως να περάσει πρώτα από το γραφείο του Δημάρχου και πως τέτοιες πρακτικές υποθάλπτουν τους μπαχαλάκηδες που επισκέπτονται τελευταία το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ελπίζω να μην φέρει την αστυνομία και σε μένα, διότι την έφερε χθες τους πολίτες της Καβάλας. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να το συναντήσω. Και η εναλλακτική λύση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Όσον αφορά την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλω να πω το εξής. Βεβαίως και ήταν να έρθει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο γραφείο μου, προτού συναντηθεί με τους υπαλλήλους του Δήμου. Από τη στιγμή όμως που αρνήθηκε να έρθει στο γραφείο μου μπαίνοντας στο Δημοτικό Μέγαρο, θεώρησα ότι ο λαός της Καβάλας δεν είναι δυνατόν να ανεχθεί αυτή την ασέβεια. Διαμήνυσα λοιπόν ότι δεν ήταν δυνατόν να εισέλθει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τον τρόπο που σχεδίαζε, τον πραξικοπηματικό και τον ανεύθυνο. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται πολιτικές προσωπικότητες, αρχηγοί κομμάτων στο Δημαρχείο και να μην επισκέφτονται τον Δήμαρχο όσες διαφωνίες και αν έχουν. Την περιφορά του αυτή σήμερα ο κύριος Τσίπρας κατέβαζε τα προσωπία. Αποκάλυψε ότι αυτός είναι πίσω από τους ασχημονούντες, από τους ταραξίες που μπαινοβγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταλύουν τη δημοκρατία και εμποδίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει με τον νόμιμο τρόπο και την σωστή τάξη. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν είναι το πιο δημοκρατικό αυτό και είναι κρίμα που με αυτή την ανεύθυνη στάση ο αρχηγός ενός ολόκληρου κόμματος επικροτεί τους εισβολείς, τους ταραξίες, τους μπαχαλάκηδες. Στο ίδιο τους το σπίτι διεκδίκησαν και θέλησαν να έχουν και σωστά, όπως σε πολλές άλλες πόλεις, σε πολλούς άλλους δήμους της χώρας, τη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής. Σε άλλους δήμους οι δήμαρχοι βγαίνουν μπροστά στο κίνημα «Όχι δεν πληρώνω», αλλά στο κίνημα «Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Γιατί δεν μιλάμε για μπατακτσίδες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εισόδημα εκαθαριστικό 80 ευρώ το μήνα. Εάν οι δημοτικοί άρχοντες δεν σταθούν αλληλέγγυοι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πολίτες τους, και τους αντιμετωπίζουν ως κοινούς εγκληματίες φωνάζοντας τις δυνάμεις καταστολής να τους καταστήλουν, τότε είναι ανάξιοι να υπηρετούν το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πολύ γρήγορα θα λογοδοτήσουν στις τοπικές κοινωνίες που τους εξέλεξαν για να υπερασπίζονται αυτούς και τα συμφέροντά τους. Όχι για να υπερασπίζονται τις ταξικές αυτές πολιτικές της Τρόικας, του κυρίου Βενιζέλου και των άλλων που εφευρίσκουν διαρκώς φόρους για να φορολογούν τη φτώχεια και αφήνουν στο απειρόβλητο και δεν φορολογούν τον πλούτο σε αυτή τη χώρα.